άλμπουμ, το ακούς και το ξανακούς. Και άμα είσαι άλλο στο σπίτι, ακούς και καμιά μουσική που την έχει ξεχάσει. Δεν μιλώ. Δεν γελάτε έτσι όπως μιλάω με παιδιά. Δεν λύνεστε στα γέλια. Σας αρέσει βίντεο να ακούω. Μήπως είναι επειδή με αγαπάς, βρε αδερφέ, τόσα χρόνια συνάδελφοι και έχεις τραβωθεί, δεν βλέπεις τα γελία της υπόθεσης. Μήπως θέλει αυτό. Λέει το βιτανάκι. Λοιπόν, να παίξουμε το παιχνίδι. Πάμε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν περαστικά. Ευχαριστώ τόσο, δηλαδή ξέρεις πόσο. Πόσο αντέχεις, όπως λέω κι εγώ. Πώς σε λένε, Αναστάση. Δεν σ' άκουσα καλά. Αναστάση, άκου να δεις. Άμα είσαι άρρωστο, είναι δύο τα τεινά. Είσαι πέντε από κάτω και είσαι κλαψ λίγμα και γκρεν στους γύρω σου και θέλουν να σε πετάξουν. Άμα δεν έχουν όροφο, από το υπόγειο, παιδί μου, προς τα πάνω, ό,τι και να είναι. Ή το πας ανάποδα. Εγώ το έχω πάει λίγο ανάποδα. Δηλαδή έχεις υπέρ του δέοντος σκέφια που δικαιολογείται κιόλας. Οπότε, άμα ακούς τίποτα υπερβολικά από μένα, θα δικαιολογείς, ε? Εννοείται. Εντάξει, Αναστάση, σε ευχαριστώ. Ξέρεις το παιχνίδι, ε? Εννοείται. Κάθε μέρα βλέπω. Α, ωραία. Σε ευχαριστούμε. Θέλω να σου πω ότι σήμερα ψάχνουμε ένα σπουδαίο συγκρότημα. Το οποίο είναι συγκρότημα. Ας μην πω κάτι άλλο, γιατί δεν θα είναι σωστό. Έχεις τη διάθεσή σου ένα λεπτάκι για να ακούσεις 7 ερωτήσεις, παύλα στοιχεία, ας πούμε, διότι κάθε ερώτηση στην ουσία σου δίνει και ένα στοιχείο για το group που ψάχνουμε. Ωραία? Ωραία. Ξέρεις τώρα ότι εάν δεν ξέρεις την ερώτηση, πάμε παρακάτω. Αν και πλέον, παίζοντας αυτό το παιχνίδι και αποκτώντας μια πείρα για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, νομίζουμε ότι ακόμα και αν δεν ξέρεις ποιος είναι από την πρώτη ερώτηση, που συνήθως λέμε πότε σχηματίστηκαν κτλ., πες και στην τύχη. Ένα όνομα άμα σου έρχεται, ξέρεις, πας και το πετύχεις. Ναι. Και γίνει καναστή και πας και δεν φτάσει. Δηλαδή και είναι όλα πολύ καλά. Έχει Σον Κίνγκστον καινούργιο.